Θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κ. Ιτανίδης, ότι η πολιτική χρήση γης, οι θεσμοί της πολιτικής χρήσης γης, το οποίο είναι στοιχείο του κοινωνικού κράτους, βάλλεται με χίλιους τρόπους κάθε φορά. Οπότε, οι κάτοικοι μιας περιοχής, που είναι και ένας κρυμμένος θησαυρός, γιατί υπάρχει τόση τεχνογνωσία, τόσες γνώσεις, τόση και γνώση ακριβώς της καθημερινότητας, εμείς τουλάχιστον έτσι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό, επίσης στο σχεδιασμό. Δηλαδή, πριν να ξεκινήσουμε, να αρχίσει η διαβούλευση. Και ζητάμε να μας δοθεί ένα σχεδιάγραμμα. Πότε θα ξεκινήσουμε η μελέτη για αυτό το πάρκο και ποιος θα είναι ο ρόλος μας. Εμείς από τώρα έχουμε μπει μέσα στο πάρκο μια-δυο φορές και το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή θα είμαστε εκεί και καλούμε το κοινό να έρθει, τους Χανιώτες. Το πάρκο του Αγίου Άννη δεν αφορά μόνο τη γειτονιά του Αγίου Άννη. Θα είδατε, έχουν δημοσιευθεί τελευταία ο χάρτης της πόλης από το Google, όπου φαίνεται η θέση του στρατοπέδου και φαίνεται πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλο είναι σε σχέση με τα Χανιά. Σκεφτείτε λοιπόν τις ωρέξεις που μπορεί να ξυπνήσει για επενδύσεις, για τέλος πάντων. Άρα οι πολίτες είναι ένα άρμα που προστατεύει και μπορεί να στηρίξει το Δήμο για να προχωρήσει στην κατασκευή ενός πάρκου, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Στη μελέτη γενικού σχεδιασμού των Χανίων, οι μελετητές το είπαν ευθαρσώς ότι λείπουν από την πόλη 300 στρέμματα πρασίνου και άθλησης. Το Μαρκόπουλο είναι 52 στρέμματα. Από ό,τι φαίνεται, κάποιο κομμάτι θα γίνουν κάποιες κτίρια, πάρκινγκ, δεν ξέρω τι. Το υπόλοιπο λοιπόν, για το υπόλοιπο, αλλά και για αυτά, θέλουμε σαν κάτοικοι και σαν πολίτες των Χανίων να ξέρουμε τι θα γίνει, πότε, πώς και γιατί. Και διότι από την πόλη μας ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε ελεύθερος δημόσιος χώρος ξαφνικά καταπατείται ή είναι σκεπασμένος από τραπεζοκαθίσματα και αυτοκίνητα φυσικά. Οπότε δεν μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα για πάρκινγκ, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Οι Χανιώτες πρέπει να ξέρουμε, και νομίζω ότι το ξέρουμε, ότι ένα πάρκο, ένα τόσο μεγάλο, υπέροχο, άσωση πάρκο, στο οποίο όλοι θα φροντίσουμε να γίνει, όπως λέει ο Δήμαρχος, το καλύτερο της Ελλάδος, θα δώσει ζωή, πνοή και ανάσα στην πόλη των Χανίων.